Ζαχαρία Ζούπη, τον καλημερίζω, μας ακούει και τόση ώρα στο τηλέφωνο. Διευθυντή εταιρεία δημοσκοπήσεων Opinion Polls, τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Ζούπη. Καλή σας μέρα. Ως πολιτικό σχολιαστή τον πήραμε. Είναι και σχολιαστή τη πολιτική επικαιρότητα με βάση, βέβαια, και μιλάει και με βάση δεδομένα που ξέρει καλύτερα από εμάς. Τα δημοσκοπικά, τα exit πολικά και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα δεν έχω προλάβει βεβαίως να μετρήσουν για τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για κάντε μας μια πρώτη εκτίμηση τι σηματοδοτεί η αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ότι ήταν μια εν πωλής αναγκαστική κίνηση, ήταν σχεδόν μονόδρομος. Εμένα δεν με ξάφνιασε πολιτικά η χθεσινή παρέτηση του κ. Τσίπρα. Περισσότερο με είχαν ξαφνιάσει και με είχαν ευνηδιάσει οι δηλώσεις της Κυριακής και της Δευτέρας. Η δήλωση της Κυριακής έμοιαζε σαν να είναι μια δήλωση ενός ηγέτη που έχασε με 2-3 μονάδες. Η δήλωση της Δευτέρας έλεγε ότι θα ξανά με υποψήφιος. Νομίζω, κοιτάξτε, ας τα λέμε απλά, έχασε με πάνω από 20 μονάδες διαφορά σε 2 εκλογές. Μέσα σε ένα μήνα, δεν θα πάω στο 19. Δεν είναι όμως και πάλι μόνο αυτό, είναι ότι ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ μειώθηκε, έχασε πάνω από το 40% των δυνάμεών του. Αυτό... Εγώ, Ζαχαρία, αυτό που λες, θα μιλάμε στον ελληνικό, επαναλαμβάνω, γιατί είμαι ο Ζαχαρία, είμαι φίλος από παλιά, οπότε είναι και υποκρισία καμιά φορά να μιλάμε στον ειδικό κείμενο. Ήθελα να πω ότι το είπα και στον αέρα, ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή εκτός της παρέτησης, και χθες το πρωί και νωρίτερα το άφηνα να εννοηθεί, το πίστευα δηλαδή. Μα ήταν πραγματικά μονόδρομος, γιατί μια τέτοια ήττα προσωποποιεί το σε μεγάλο βαθμό και στον κύριο Τσίπρα. Στον ίδιο, βέβαια. Βέβαια, ο βασικός υπεύθυνος είναι ο αρχηγός, δεν το συζητάμε αυτό. Γιατί, ξέρεις τώρα, όλα αυτά τα χρόνια παρακολουθώ μια συζήτηση που λέει ότι χρειάζεται μια μεταξέλιξη ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τσίπρας έχει περίπου στο μυαλό του που θέλει να το πάει, αλλά κάποιοι τον εμποδίζουν. Ξέρουμε όλοι ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν ένας πολύ ισχυρός αρχηγός. Μετά το τελευταίο συνέδριο, ακόμα και θεσμικά καταστατικά, ισχυροποιήθηκε ακόμα περισσότερο. Οι επιλογές από τα ψηφοδέλτια μέχρι τη στρατηγική που ακολουθήθηκε ή το τι συνέβη όλα τα χρόνια μετά το 19 μέχρι και το 23, γιατί κατά τη γνώμη το κομβικό σημείο της όλης πορείας είναι το 19 μετά τις ήττες και το τι έγινε και τι δεν έγινε και όλη αυτή η πορεία. Νομίζω ότι δεν θα είχε να... κάποιος άνθρωπος να πάρει τις ευθύνες. Ερώτημα τώρα. Χωρίς τον κύριο Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ τι μπορεί να κάνει το επόμενο διάστημα? Με μια προοπτική βεβαίως, δεν μιλάμε ένα διάστημα που θα γίνει ένας πανικός, αντιπαραθέσεις και τέτοια αυτά που γίνονται. Εδώ θα σας πω κάτι, γιατί είπε και ο κύριος Ξενάκης πριν για τις δημοσκοπήσεις. Όντως δεν έχουμε μετρήσει κάτι. Τι έχουμε μετρήσει πριν τις εκλογές, τις δεύτερες. Σε δύο έρευνες βάλαμε το ερώτημα ότι ας πούμε ότι στις δεύτερες εκλογές γίνουν τα αποτελέσματα είναι όπως στις πρώτες. Και ηττηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλετε να πιστεύετε ότι είναι σωστό να παραιτηθεί ή όχι ο κύριος Τσίπρας? Δεν έχει σημασία τι απαντούσε εκείνη η γνώμη, μόνο το σεβασμό σε αυτήν. Είχε σημασία τι απαντούσαν οι ψηφοφόροι. Βεβαίως, σωστό αυτό. Εκεί ήταν 65% να μην παραιτηθεί, 25% να παραιτηθεί και άλλοι επιφυλάσσοντο δεν απαντούσαν. Ήταν μια απάντηση που έδειχνε το δέσιμο. Αυτό, συγγνώμη, αυτή η ερώτηση ήταν πριν τις πρώτες εκλογές, πριν τις δεύτερες? Πριν τις δεύτερες. Άρα είχαν πολύ καλή εικόνα την διαφορά των 20 μονάδων. Δεν είναι ότι δεν ξέραν. Αν επαναληφθεί αυτή η διαφορά. Ναι. Τρομερό, 65% εσύ. Δύο στους τρεις και παραπάνω. Συγγνώμη λίγο. Αυτό συνέβαινε όμως με όλους τους τωρικούς ηγέτες. Δεν έλεγε στο Πασόκ να παραιτηθεί ο Ανδρέας Παπανδρέου, θα σου λέγανε. Μην σου πω ότι θα σου λέγανε. Αν έλεγε στους Νεοδημοκράτες να παραιτηθεί ο Καραμαλής μετά την ήττα το 9, πότε ήταν, θυμάμαι, φαντάζομαι τα ίδια. Δεν θα συμφωνήσω για το 9, δεν πέσαι με τόσο. Αυτό δεν είναι μετρήσεις. Ποια είναι η δυσκολία τώρα του ΣΥΡΙΖΑ πέρα από την ταύτιση Τσίπρα-ΣΥΡΙΖΑ? Επί της ουσίας είμαστε μια νέα πολιτική φάση. Πολλοί μιλάνε για το τέλος εποχής της κρίσης
Και αυτό σηματοδοτεί την είσοδο του ΣΥΡΙΖΑ, αφού δεν κατάφερε να μετεξελιχθεί μέχρι τώρα, να προχωρήσει αναγκαίες αλλαγές μετά το 19, να αναγνώσει διαφορετικά την πραγματικότητα. Να το πω απλά, με ή χωρίς Τσίπρα ο ΣΥΡΙΖΑ είχε βρεθεί και έχει βρεθεί σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Χωρίς τον Αλέξη Τσίπρα το μεγάλο ερώτημα είναι, προσθέτα, γιατί ο κύριος Τσίπρας τι κατόρθωνε. Είχε φτιάξει ένα κόμμα στο οποίο υπήρχαν από ριζοσπάστες αριστεροί, πασοκουγενείς, πρώην πολιτευτές και στελέχοι των ΑΝΕΛ, έως και άνθρωποι που ήταν, ας πούμε, παλιότερα νοδημοκράτες, αυτό που λέμε καραμαλικοί κτλ. Αλήθεια, αλήθεια. Δεν υπήρχε ενοποιητικό πλαίσιο ιδεολογικό πολιτικό. Υπήρχε ο Αλέξης Τσίπρας. Άρα η νέα ηγεσία, η όποια προκύψει, μαζί με όλα τα τεράστια προβλήματα που θα αντιμετώπιζε ο ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και αν έμενε ο Τσίπρας, θα είχε και αυτό το πρόβλημα. Ερώτημα τώρα, αυτή η κατάσταση που περιγράφεται αυτομάτως οδηγεί ότι το ΠΑΣΟΚ θα γίνει χαλίφη στη θέση του χαλίφη? Για μένα στην πολιτική δεν είναι τίποτα το αυτονόητο. Μοιάζει με τη θεωρία του ώριμου φρούτου, ξέρετε, που κάνουν οι αξιωματικές αντιπολιτεύσεις προς μια κυβέρνηση κτλ. Ακόμα και να πέφτει κάποιος, πρέπει και εσύ κάτι να κάνεις για να το εισπράξεις αυτό το ακροατήριο. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν τι πρέπει να κάνει κατά τη γνώμη σας, δηλαδή τι δείχνουν οι μετρήσεις? Το λέω πιο κομψά, μην πάρει την ευθύνη της άποψης. Λένε ότι πρέπει να είναι μια αντιπολίτευση όχι ονομέτωπη με το Μητσοτάκη, λένε ότι πρέπει να είναι μια που θα πάρει αριστερούς ψηφοφόρους εντείνοντας την αντιπολίτευση με το Μητσοτάκη. Τι ακριβώς πρέπει να κάνει? Καταρχάς ας ξεκινήσουμε από αυτό που έχουμε ως δεδομένο. Υπήρχε μια μεγάλη κινητικότητα στους ψηφούς, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε 12-13% συνολικά στις δύο εκλογές. Από αυτό το ΠΑΣΟΚ έπραξε ένα 3-3,5%. Αληθές είναι αυτό? Λοιπόν, αυτό από μόνο του είναι ένα στοιχείο προβληματισμού κατά τη γνώμη για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Και αν θέλετε λίγο στηρίζει για αυτό που σας έλεγα πριν, ότι κάτι πρέπει να κάνεις και εσύ για να δημιουργείς τα μεγάλα πολιτικά ρεύματα και μεγάλες πολιτικές μετακινήσεις. Δεν γίνονται γενικά αυθόρμητα. Το ΠΑΣΟΚ κατά τη γνώμη μου πρέπει να αποσαφηνίσει καταρχάς και αυτό θέματα φυσιογνωμίας, το αφήγημά του. Γιατί υπήρχε μια ασάφεια και εν ώψη πρώτων εκλογών και εν ώψη δεύτερων. Ειδικά προς τις δεύτερες που είναι και πιο πρόσφατες, απ' τη μία απέκλεισε οποιαδήποτε συνεργασία με τον κύριο Μητσοτάκη, ακόμα και αν του λείπε ένας βουλευτής, αυτό το περίφημο. Αυτό απ' τη μία βοήθησε να κατέβουν τα ρολά από κεντρό, απασοκογενή, μέχρι και τα όρια της μεταρρυθμιστικής κεντροαριστεράς ακροατήρια. Δεν μετακινήθηκαν. Απ' την άλλη, βλέπαμε ότι ενώ έπεφτε κι άλλο ΣΥΡΙΖΑ, είχε μια δυσκολία να εισπράξει από εκεί. Αυτό δείχνει τη δυσκολία. Πρέπει να δει το αφήγημά του, κατά τη γνώμη μου, σε άλλες συνθήκες. Πιο θετικές, γιατί έχει μια άνοδο, την όποια άνοδο. Πρέπει να αναγνώσει και αυτό την πραγματικότητα και να αποσαφηνίσει τι ουσιαστικά θέλει. Μάλιστα. Αυτό που βλέπουμε πάντως αυτή τη στιγμή είναι από τη μία ένα πολύ ισχυρό κεντροδεξιό πόλο που έχει εκδιώξει ουσιαστικά την κεντροδεξιά, έχει απλωθεί στο χώρο του κέντρου, και από την άλλη μία πολυδιάσπαση του χώρου του ευρύτερου αυτού που λέμε προοδευτικού κεντροαριστερού. Ναι. Στο οποίο πρόσθετη δυσκολία είναι ότι λείπει το αφήγημα αλλά και το κατάλληλο πρόσωπο να εκφράσει μια υπερβατική κίνηση. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ζαχαρία Ζούπης, διευθυντής της Opinion Poll της εταιρείας δημοσκοπήσεων.